Γενέθλιά μου! Γιούπι! Έχω τόσα πολλά να κάνω. Θέλω να φτιάξω την καλύτερη τούρτα γενεθλίων του κόσμου. Και θέλω να κάνω έναν αγώνα σκέιτ στο πάρκο με τη Σάνι, τον Νίκολας και τη Λάιλα. Επίσης σήμερα είναι και η μέρα δωρεάν παιχνιδιού στο μαγαζί με τα ηλεκτρονικά. Όχι, μισό. Τελικά, σήμερα θέλω να πάω όλους τους φίλους μου βόλτα με ελικόπτερο. Χρειάζεται μόνο να βάλω ένα καινούριο έλικα. Για να δούμε. Το βρήκα! Θα ζητήσω βοήθεια από τη Λάιλα. Είμαι σίγουρη πως θα βρούμε τον καλύτερο έλικα ανάμεσα στα αξεσουάρ της. Εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ. Ναι, είμαι καλά. Μην ανησυχείς. Χρόνια σου πολλά κιόλας. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένη που θα τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Όχι, άστο. Θα το πάρω εγώ. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω σήμερα. Πρέπει να τελειώσω μια εργασία φυσικής. Να τα γιορτάσουμε άλλη μέρα. Αντίο. Εντάξει, αντίο. Γεια σου, Λάιλα. Εσένα έψαχνα τώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρούμε έναν έλικα για το ελικόπτερο? Θέλω να πάμε όλοι μαζί βόλτα για τα γενέθλια. Λυπάμαι, Πόλη. Έχω ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα. Θα τα πούμε αργότερα, εντάξει? Α, και χαριούμενα γενέθλια. Ευχαριστώ. Μα γιατί είναι όλοι απασχολημένοι σήμερα? Λοιπόν, φαίνεται πως δεν έχει βόλτα με το ελικόπτερο. Αλλά μπορεί ο Νίκολας να είναι στο πάρκο σκέιτ. Θα θέλει σίγουρα να κάνουμε έναν αγώνα. Α! Γεια σου, εορτάζουσα. Νίκολας, περίμενε. Ήθελα να κάνουμε αγώνα. Λυπάμαι, έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω, αλλά θα τα πούμε σύντομα. Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορούν να γιορτάσουν μαζί μου. Ίσως μπορώ να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Μίνι δύναμη! Έχει πάρα πολύ πλάκα. Οι άλλοι σίγουρα έχασαν που δεν ήρθαν. Νομίζω πως φτάνει για σήμερα. Βασικά, ίσως μπορώ να περάσω από τα ηλεκτρονικά για εκείνα τα δωρεάν παιχνίδια. Θα είναι φανταστικά. Θα μπω για να δω. Και πάλι μεγάλη! Χαρούμενα γενέθλια, Πόλη! Wow, αυτό είναι φανταστικό! Σας ευχαριστώ, παιδιά! Δεν το περίμενες ότι θα σου κάναμε πάρτι, σωστά? Εντάξει, ας αρχίσει επιτέλους το πάρτι! Την τούρτα τη φτιάξαμε μόνοι μας. Φαίνεται πεντανόστιμη. Φοβήθηκα ότι μπορεί να καταλάβαινες το σχέδιό μας όταν συναντηθήκαμε νωρίτερα. Ευτυχώς που δεν πρόσεξες τα κεράκια που υπήρχαν μέσα στη σακούλα. Έλα λοιπόν, Πόλη, κάνε μια ευχή. Δεν χρειάζεται να ευχηθώ κάτι παραπάνω. Έχω ήδη τους καλύτερους φίλους του κόσμου. Ελάτε να φυσήξουμε τα κεράκια όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία. Χαρούμενα γενέθλια, Πόλη. Λαίλα, αυτό είναι γελίο.
Κανείς δεν θα το πιστέψει. Και βέβαια θα το πιστέψουν, αρκεί να το υποστηρίξεις. Καλή επιτυχία, θα τα καταφέρεις. Ακούστε με όλοι, δραπέτευσε ένα χταπόδι. Σίγουρα είναι ο Όσκαρ. Πέμπτη φορά αυτή τη βδομάδα, πιάστε τον. Μα γιατί το πιστεύουν, κανένα χταπόδι δεν είναι έτσι. Ναι, τα κατάφεραν, ώρα να φύγουμε από τη δεξαμενή. Ελευθερία. Όχι, μείνε δύναμη υποβρύχιο. Πω, στις έρευνές μου για τα δελφίνια ποτέ δεν κατάλαβα πόσο συναρπαστικά είναι τα δόντια τους. Σάνι, λιγότερη επιστήμη, περισσότερη απόδραση. Η επιστήμη είναι ο τρόπος να αποδράσουμε. Άνοιξε τα εξωτερικά ηχεία του υποβρυχίου. Σάνι, μπορείς να μου πεις τι κάνεις τώρα? Στην τέταρτη μου εργασία για τα δελφίνια έμαθα να μιλώ και να καταλαβαίνω τη γλώσσα τους. Όπω, η θαλάσσια ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Πού είμαστε τώρα? Όχι, στο ενιδρίο της Αφής. Κρατήσου. Φιου, νομίζω ότι ξεφύγαμε. Τι κάνουμε τώρα? Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Πόλη. Μαντέψτε ποιες τέλειωσαν μόλις την επιστημονική εργασία τους. Ώρα να περάσουμε την υπόλοιπη μέρα με μια καινούρια περιπέτεια. Με μια μαγική περιπέτεια. Θα πάμε όλοι μαζί στο Λούνα Πάρκ για να παίξουμε με όλα τα παιχνίδια. Μίνι δύναμη! Μίνι ταξίδι! Τι συμβαίνει? Νομίζω πως γίνεται ένας διαγωνισμός παγωτού. Κοιτάξτε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Μαλλί της γριάς, ζελεδάκια με φρούτα. Γεύση σοκολατένια έκπληξη. Επαιτειακή γεύση με τα κεράσι. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τι γεύση έχει? Υπέροχη. Έχει τη σωστή ποσότητα μέντας και κερασιού. Και η γλώσσα σου έγινε μέντα κεράσι. Μάλλον θα είναι μαγικό παγωτό. Θέλω να δοκιμάσω τη γεύση σοκολατένια έκπληξη. Wow! Γεια σου, πριγκίπισσα Ρέιν. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω το παγωτό σου. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια, αλλά ξέχασα πίσω στο σπίτι το μαγικό συστατικό που χρειάζομαι για να φτιάξω το παγωτό ουράνιο τόξο. Όμως δεν μπορώ να φύγω από το κιόσκι, γιατί τότε θα αποκλειστώ από το διαγωνισμό. Μην ανησυχείς, θα στο φέρουμε εμείς. Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρείτε. Η χρωματιστή τρούφα είναι κρυμμένη πίσω από το τρίτο ουράνιο τόξο στα δεξιά, αμέσως μετά τον πέμπτο μονόκερο στα αριστερά. Μάλιστα. Τρίτο ουράνιο τόξο. Εντάξει. Ναι, φύγαμε! Πόσο δύσκολο να είναι να βρούμε ένα ουράνιο... Μάλιστα. Ας βρούμε τη χρωματιστή τρούφα. Δεξιά. Πανεύκολο! Πάνω στην ώρα. Ευχαριστώ, κορίτσια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σύντομα. Μιαμ, είναι τόσο... λαχταριστό! Σίγουρα είναι το αγαπημένο μου. Ώρα για σέλφι! Ναι! Ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τη σημερινή μας περιπέτεια με το διαβατήριο. Αντίο! Σακ μπλε, πάλι φαντασματάκι! Μπράβο,
Λάιλα, το μάθημα γρήγορης πληκτρολόγησης ήταν πολύ καλό. 60 λέξεις το λεπτό, μωρό μου. Και ξεκινάμε. Παίζει! Γεια σου, Μωρίς. Εγώ είμαι η κυρία του αγάλματος. Για να βρεις την απόδειξη, κάνε ό,τι λέω. Πρώτον, κόψε αυτή την ψεύτικη γαλλική προφορά και δώσε μου ένα φιλί. Α, ναι. Αφού το λες εσύ, φάντασμα. Τι! Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι θα έκανε ό,τι λέμε. Τώρα άφησε το μπιμπίκι. Α, χαζό, το correct. Το ποντίκι. Εννοούσα το ποντίκι. Το βρώμικο τροκτικό. Α, καλά, εντάξει. Μη φοβάσαι, είσαι ασφαλής μαζί μας. Τράβηξέ με, αλλά μη με πλησιάσεις, αλλιώς θα φύγω. Μίνι δύναμη! Οι δουλειές θα ανοίξουν και πάλι! Ο Μόρις Σνάιντμαν, μπορεί να μη σε αναγνώριζα, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ φωνές. Με θυμάσαι, ήσουν γκρουμ εδώ όταν... Πινελόπι Πόκετ, κατάλαβα ότι είσαι εσύ μόλις μπήκες μέσα. Απλώς δεν ήθελα να ξέρεις ότι είμαι εγώ. Χωρίς το φάντασμα, θα δοκίμαζα τα πάντα για να έρθουν πελάτες. Ακόμα και μια ψεύτικη γαλλική προφορά. Ωχ, ξέχνα την προφορά. Αυτό που έκανε ωραίο το ξενοδοχείο ήταν η αυθεντικότητα. Αν θέλεις δάνειο, είχα την καλύτερη βραδιά στο μπίνγκο. Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Πόλη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Επιτέλους, βρήκαμε πώς να ταξιδεύουμε στο χάρτη. Οπότε, μαντέψτε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα εξερευνήσουμε την επόμενη τοποθεσία του χάρτη. Μίνι δύναμη! Ωραία! Ποιος είναι ο προορισμός μας? Αυτός! Το κουτί με το χυμό! Μίνι ταξίδι! Είμαστε σε ένα τροπικό δάσος! Είναι τέλειο! Ας εξερευνήσουμε! Κοιτάξτε! Εκεί έχει τρία σκούτερ! Διαλέγω το ροζ! Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Μάλλον είναι το κουτί που έδειχνε ο χάρτης. Είναι μια τροπική τίκη καλύβα. Έχει και αχυρένια σκεπή. Παίζει και πολύ καλή μουσική. Ακούστε το τραγούδι. Νομίζω πως είναι το καλύτερο μέρος για να κάτσουμε και να χαλαρώσουμε. Ναι, αλλά πώς θα περάσουμε από το ποτάμι για να φτάσουμε εκεί? Το νερό είναι πολύ βαθύ για να περάσουμε με τα πόδια ή με τα σκούτερ μας. Να περπατήσουμε στην όχθη για να βρούμε ένα πιο ρηχό σημείο. Κοιτάξτε αυτές τις πανέμορφες πέτρες. Μπορεί να δείχνουν ένα ρηχό κομμάτι για να περάσουμε. Περίεργο! Κάτι μου θυμίζει αυτή η μουσική. Είναι απίθανο! Πρέπει να το καταγράψω για το blog μου. Το βρήκα! Η μουσική είναι ίδια με αυτή που ακούγαμε από την τροπική καλύβα πριν. Ενδιαφέρον! Ας προσπαθήσουμε να παίξουμε το τραγούδι που έπαιζε και στην καλύβα. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι μόλις συνθέσαμε το πιο στυλάτο τζιπ για να περάσουμε το ποτάμι. Γιουχου! Αυτό ήταν πραγματικά φανταστικό! Ωραίος ρυθμός, Πόλη! Μα βέβαια! Ήταν εδώ η γιαγιά! Μουσική, μαγικές πέτρες και οι καλύτεροι!
Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα για μία ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο. Στο σημερινό επεισόδιο του Απόδραση από την Πονίτα, τρία κορίτσια αντιμετωπίζουν την πιο ατρόμητη φύλακα. Την Πονίτα το κουνέλι! Και για να αποδράσουν από το κελί, θα πρέπει να είναι έξυπνες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, ο καλύτερος ήχος για να μετακινηθεί το κουνελάκι είναι... Αμπούγκα, μπούγκα, 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 μπούγκα. Και δυνατές! Έπιασα όλες τις στολές. Θα χρειαστούν τέλειες κατασκοπικές μεταμφιέσεις. Σου πηγαίνει πάρα πολύ το πορτοκαλί φιλενάδα. Θα σε σώσω με την ακτίνα αντιπερισπασμού. Γεια σου πριν καταλήξω μεσημεριανό. Και εξελιγμένη τεχνολογία. Για να περάσουν από αυτό το κουνέλι και να νικήσουν στο Απόδραση από την Πονίτα, το πιο γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Αυτή είναι. Μέχρι και το χτύπημά της είναι cool. Πόλι, χρησιμοποίησε το μεταγιόν. Σωστά. Και πάλι μεγάλη. Γεια, CJ. Όλα καλά. Αυτή είναι. Γεια! Μικρές αξιολάτρευτες μπεμπούλες μου. Τι γλυκούλες που είστε με αυτές τις χαριτωμένες στολές σας. Γεια σου, CJ. Ωραία ρούχα. Ωραία μαλλιά. Ωραία ύπαρξη. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά η μαμά μου είπε ότι θα προσέχεις μόνο την Κόκο και τη Βέρα. Είμαστε πολύ μεγάλες εμείς για ντάντα. Αλήθεια! Γιατί αν κρίνω από τη στολή καροτάκι που φοράτε και την κουδουνίστρα που έχετε, μάλλον ακόμη χρειάζεστε νταντά να σας προσέχει. Κουδουνίστρα! Ποια κουδουνίστρα! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη! Είμαι πολύ χαρούμενη επειδή σήμερα θα σας δείξω σε ένα βίντεο πώς θα φτιάξετε βήμα-βήμα ένα σούπερ τέλειο μονόκερο. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν! Ακούστε! Αυτός ο μονόκερος είναι ένα τέλειο διακοσμητικό για το δωμάτιό σας ή και ένα υπέροχο δώρο για έναν φίλο. Χρειάζεστε λίγο χαρτόνι και πολλά μικρά διακοσμητικά χαρτάκια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα τετράγωνα, υγρή κόλλα και ένα πινέλο. Ξεκινάμε! Για το πρώτο βήμα, χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί για να φτιάξετε ένα τρισδιάστατο μοντέλο μονόκερου. Θα σας γράψω τις οδηγίες κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για να φτιάξετε κι εσείς ένα ίδιο. Μόλις ετοιμάσετε το μοντέλο του μονόκερου, τότε είναι ώρα για διακόσμηση. Πρώτα βουτάμε το πινέλο στην υγρή κόλλα και την αλήφουμε πάνω στο μονόκερο. Μετά, παίρνουμε τα χαρτάκια μας ένα-ένα και τα κολλάμε πάνω στο χαρτόνι. Είναι τόσο απλό! Συνεχίστε να κολλάτε τα κομματάκια μέχρι να γεμίσει. Αυτό είναι περίεργο. Αυτό το κομματάκι χαρτί είναι πολύ αστραφτερό. Wow! Μοιάζει να έχει κάτι γραμμένο πάνω του. Αλλά είναι πολύ μικρό για να το διαβάσω. Για ένα μίνι διάβασμα πρέπει να κάνουμε μια μίνι εξερεύνηση. Επιστρέφω αμέσως! Μίνι δύναμη! Wow! Είναι ένας χάρτης! Αυτό είναι λάμα, αυτό μονόκερος και ο Κρόνος! Μα φαίνεται υπέροχο! Πρέπει να το δουν η Λάιλα και η Σάνι. Και πάλι μεγάλη! Κορίτσια, πρέπει να έρθετε από εδώ! Βρήκα ένα μικροσκοπικό χάρτη ανάμεσα στα χαρτάκια διακόσμησης του μονόκερου! Ερχόμαστε αμέσως! Αυτός είναι ένας πολύ μικροσκοπικός χάρτης. Ναι! Και κάτι μου λέει ότι είναι γεμάτος με μεγάλες περιπέτειες. Θέλετε να δούμε? Ναι, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μίνι δύναμη! Έχετε ξαναδεί ποτέ σας μέρη όπως αυτά εδώ? Όχι. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να πάμε εκεί. Αν και δεν ξέρω πού είναι το εκεί. Αυτό το λάμα είναι πολύ γλυκούλι. Κοιτάξτε εκεί. Μοιάζει σαν κάποιος να έχει γράψει κάτι. Αυτή είναι η υπογραφή της γιαγιάς μου. Με για το διαβατήριο της περιπέτειας, Πόλη, χρησιμοποιήστε τα σκούτερ. Να περάσετε τέλεια. Με αγάπη, η γιαγιά. Είναι χαρακτηριστικό της γιαγιάς μου να μας αφήνει ένα χάρτη γεμάτο με περιπέτειες. Αυτό πρέπει να είναι, σωστά. Ένας χάρτης με μαγικές περιπέτειες. Ναι! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πόλη, πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα πάμε σε αυτά τα μέρη.
Σίγουρα θα τον βρούμε και θα μαγνητοσκοπήσω τις περιπέτειές μας για το blog. Ναι! Κορίτσια, ώρα για δείπνο. Γρήγορα, κορίτσια. Και πάλι η μεγάλη. Δεν θα πιστέψετε τι ανακαλύψαμε σήμερα! Ένα μικροσκοπικό χάρτη με μαγικά μέρη! Στο επόμενο βίντεο θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα είναι ώρα για πίτσα! Αντίο! Έτσι η πριγκίπισσα και οι φίλες της έπρεπε να πάρουν πίσω το βασίλειό τους και να σώσουν τον πρίγκιπα που βρισκόταν σε κίνδυνο. Όπα, μισό! Ο πρίγκιπας είναι αιχμάλωτος! Είναι το καλύτερο σημείο! Πριγκιπική δύναμη του ανανά! Μαγεία ανανά! Δύναμη ανανά! Εμπρός! Προς τη νίκη! Σταθείτε! Θα έχω κι εγώ ωραία πανοπλία! Όχι! Μη φοβάσαι, γλυκέ πρίγκιπα! Ερχόμαστε εμείς να σε σώσουμε! Σοβαρά τώρα. Αυτή η ιστορία είναι εντελώς μη ρεαλιστική. Τεχνικά, δεν θα έπρεπε να είναι ρεαλιστική. Γι' αυτό και έχει σαν βάση τη φαντασία. Θα σου άρεσε περισσότερο αν το διάβαζες. Με το συμπάθειο, αλλά η αφήγηση της πόλης δεν είναι όπως του βιβλίου. Έχεις δίκιο. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από το βιβλίο. Ξουτ! Γιατί δεν τα βάζεις με κάποιον... Να, μεγαλύτερο από το μέγεθό σου. Να, σαν αυτούς εκεί πέρα. Το καινούριο τεράστιο ξενοδοχείο έκλεισε όλη την παραλία. Μια σταλίτσα χώρος έχει μείνει πια. Μας είναι υπέραρκετος. Τι να την κάνουμε τόση πολύ άμμο. Καλά, όσο εσείς παίζετε τις πριγκίπισσες, εγώ θα απολαύσω λίγη αληθινή λογοτεχνία. Ποιος έξυπνος πρότεινε το σακουλάκι με την κέτσαπ για μαξιλάρι, ε? Πάτε τώρα τα skateboard όλες. Πάμε έξω να παίξουμε ώρες. Μας ενώνει η μουσική μας και η μικροσκοπική δύναμή μας. Οι τόσες δα περιπέτειες για μας εδώ αρχίζουν. Αναποδιές και κάποιες δεν μας ορίζουν. Φτάνουμε πάντα στους στόχους της ζωής μας. Ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή μας. Τι σημαίνει αυτό πολλά για μας. Ένας κόσμος τεράστιος μας περιμένει. Και μας φτάνει ο χρόνος για να τα πούμε. Μικροσκοπικές ή μεγάλες, πάντα ενωμένες. Τόση ασφαλεία και τόση αγάπη μαζί θα αισθανθούμε. Τι σημαίνει αυτό πολλά για μας. Μαζί ζούμε τις τέλειες στιγμές μας.
Είναι πολύ πιθανό να βρούμε ένα κοχύλι σε αυτή τη σπηλιά. Α, αυτοί οι κρύσταλλοι μοιάζουν με το μαγικό κέρας του μονόκερου. Σάνι, γιατί τους λέμε μονόκερους και όχι μονοκέρατους? Μήπως είναι επειδή δεν ακούγεται καθόλου έβυχο? Σάνι? Δεν έχω χρόνο γι' αυτό, Πόλη. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Νομίζω πως βλέπω κοχύλια εκεί πίσω. Αλλά πρέπει να γίνουμε μικρές για να τα φτάσουμε. Μίνι δύναμη! Εκεί! Είναι τέλειο! Τώρα η Λάιλα δεν έχει κανένα λόγο για να με μισήσει. Μπορείς να το συρρυκνώσεις. Μίνι δύναμη, κοχύλι! Όχι! Το κοχύλι που θέσισε τη φιλία! Όχι! Η Παλίρια ανεβαίνει! Είναι πολύ στενά εδώ για να μεγαλώσουμε! Πρέπει να κολυμπήσουμε! Το ρεύμα παρέσυρε το κοχύλι! Τώρα δεν θα το φτάσω ποτέ! Τι κάνουμε τώρα, Σάνι? Ξέρω! Υπάρχει μια ράχνη που χρησιμοποιεί φούσκες αέρα από άλλους οργανισμούς σαν φιάλι οξυγόνου για να αναπνεύσει υποθαλάσσια. Αν γίνουμε μικρές, μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε. Μπράβο το κορίτσι μου! Μείνει η δύναμη! Τι ωραία που αναπνέουμε! Hey, θαλάσσια αλογάκια, εδώ πέρα! Ακούστε, έχουμε πρόβλημα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε? Έλεος. Πίτσες! Πίτσες! Μα πού να είναι? Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το έσκασε. Θα ψάξω στο πάρκο. Είναι το αγαπημένο της μέρος. Πίτσες! Πίτσες, πού είσαι? Δεν είναι εδώ. Όχι, ούτε και εδώ είναι. Συγγνώμη, μήπως είδατε κατά τύχη ένα μικρό καφέ άσπρο σκυλάκι να περνάει από εδώ? Όχι, λυπάμαι. Όχι, λυπάμαι. Όχι. Γυρνά πίσω, Πίτσες! Πίτσες, αν με ακούς, γάβγισε! Για να σκεφτώ. Εάν θέλεις να βρεις έναν σκύλο, πρέπει να μπεις στη θέση του. Hey! Σε ξέρω εσένα. Είσαι ο καλύτερος φίλος της Πίτσες από δίπλα. Α, ίσως μπορείς να με βοηθήσεις να την βρω. Εντάξει, φιλαράκι, μπορείς να με πας στην Πίτσες. Μείνε δύναμη! Φύγαμε! Όχι τόσο γρήγορα! Ησυχία. Ουφ, ας μην τραβάμε την προσοχή. Τι βρήκες, φιλαράκο? Αυτές είναι πατημασιές σκύλου. Λες να είναι τις Πίτσες? Από εδώ! Πώς ήταν αυτός? Για πάμε να δούμε. Ω, καημενούλη μου. Είσαι καλά, φιλαράκι? Ωχ,
όχι, ένα αγκάθι. Έχω μια ιδέα. Και πάλι μεγάλη. Μην ανησυχείς. Θα φροντίσω να περάσει αμέσως. Είσαι έτοιμη. Μην ανησυχείς. Όλα είναι καλά. Είσαι πολύ γλυκούλα. Αντίο, φίλοι μου. Για κάτσε. Πού μπορεί να πήγε ο άλλος τριχωτός φίλος μου? Πίσω από το φορτηγό με τα παγωτά. Και εσύ από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν. Μείνε δύναμη. Ακολούθησε το φορτηγό. Γρήγορα. Συνεχίζεται. Φτάσαμε στην κορυφή. Πάμε να δούμε. Βάσει τη τωρινή μα θέση, η καλύτερη πορεία θα ήταν να πηδήξουμε από την πινιάτα, να κατέβουμε στο τζάκι, να μπούμε κάτω από το τραπεζάκι και να πάμε στην κουζίνα πριν μα δει κανεί. Καλό το σχέδιό σου, Σάνι. Αλλά. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο άσχημα. Δεν μπορώ να απολαύσω μια τσιχλόφουσκα. Θες λίγη? Το βρήκα! Τσιχλόφουσκα! Θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν γλυκά φουσκωτά αλεξίπτωτα. Τι σπάνε! Πρέπει να φύγουμε τώρα! Όταν τα αγόρια αρχίζουν να αρπάζουν τα ζαχαρωτά, μπορεί να μας ποδοπατήσουν ή χειρότερα. Hey, κορίτσια, θα έρθετε? Έλα, δεν είναι τόσο δύσκολο, πάμε! Σάνι! Πρέπει να βγούμε τώρα! Μην ανησυχείτε, κορίτσια. Πρέπει μόνο να κατεβούμε με τα αλεξίπτωτα και θα είμαστε ασφαλείς. Μην η δύναμη τσιχλόφουσκα! Και πάλι μεγάλη τσιχλόφουσκα της Λάιλα και της Σάνι! Watch out! Το πιο φανταστικό όνειρο χθες το βράδυ. Έκανα λέει skateboard στα γεμάτα με γκλίτερ δαχτυλίδια του χρόνου. Ήρθατε πάνω στην ώρα. Θα πάμε όλες μαζί σε μια περιπέτεια για skateboard στο διάστημα. Μπορεί η έλλειψη βαρύτητας να είναι πρόβλημα, αλλά θα βρούμε λύση. Θα είναι τέλεια! Μην είναι δύναμη! Κοίτα τα δαχτυλίδια, Σάνι. Αν κάνουμε μίνι ταξίδι... Πόλι! Ούψ! Λέω να δούμε τώρα τι γίνεται με τη βαρύτητα. Πόλι! Μισό! Πού είναι η Λάιλα? Οχ, όχι! Μήπως την... Ενθουσιάστηκες λίγο παραπάνω. Σωστά! Θα το διορθώσουμε. Μην ταξίδι επιστροφής!
Λυπάμαι πολύ, Λάιλα. Ας το ξαναδοκιμάσουμε. Μείνε ταξίδι! Εντάξει, είμαστε όλες εδώ. Ας το κάνουμε. Περίμενε, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουμε σκέιτ. Οχ, όχι. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είσαστε έτοιμες. Λυπάμαι πολύ. Ξέρετε κάτι, είδα κάτι σκέιτ στη χώρα του μονόκερου. Να τα δανειστούμε. Ναι! Λοιπόν, τα σκέιτ ήταν δίπλα στην τραμπάλα ουράνιο τόξο. Λυπάμαι πολύ που δεν τα βρήκαμε πουθενά. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε σκέιτ κάποια άλλη φορά. Γεια σας, κορίτσια. Τι σας φέρνει εδώ? Θέλαμε να κάνουμε σκέιτ, αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε τα σκέιτ. Ξέρετε, ήλπιζα να σας συναντήσω, επειδή έχω φέρει αυτά εδώ για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πριγκίπισσα Ρέιν. Τι λες, να κάνουμε το όνειρό σου πραγματικότητα πόλη? Ας το κάνουμε. Μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ που ξεχνάμε τα απαραίτητα. Ευτυχώς οι φίλες μου πάντα μου δίνουν ένα χέρι βοήθειας. Ή σε αυτή την περίπτωση, ένα ζευγάρι σκέιτ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε απίθανο σκέιτμπορτ στο διάστημα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο! Στροφή δεξιά, μάνουβρα αριστερά. Δίσκο! Νομίζω πως το ήθελε άγριο και επικίνδυνο και όχι... Παπάκια! Ένα μικρό παπάκι κάνει ό,τι κάνει το παπάκι που είναι μπροστά του. Είναι σαν να ακολουθούν τον αρχηγό. Hey! Ο Αύγουστος κυριαρχεί στον αγώνα όντας κακός αθλητής και βρέχοντας τα γλυκά παπάκια. Και γι' αυτό έφτιαξα αυτό το κουκλί. Μοδάτο! Χαίρομαι που σ' αρέσει, γιατί εσύ θα το πιλοτάρεις. Τι? Θα φανεί ύποπτο αν το σκάφος οδηγείται μόνο του. Πρέπει να κάνεις ότι το οδηγείς με το κοντρόλ, ώστε εγώ να γίνω μίνι και να το οδηγώ στα αλήθεια. Αυτό δεν αντιβαίνει τους κανόνες. Όχι. Ονομάζεται αγώνες μίνι σκαφών, όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, αν θέλεις να μου μιλήσεις την ώρα του αγώνα, μίλα σε αυτό το μικρόφωνο. Συνδέεται κατευθείαν με το ρολόι Τζίνι. Γεια σου, Αύγουστε. Με λένε Πολύ Πόκετ. Και αυτό είναι το σκάφος που επιτέλους θα σε νικήσει. Αλήθεια! Και το λένε USS Tony Rathu. Άθε μας, Πόλα. Πόλα! Θα το μάθει το όνομά μου όταν το σκάφος μου πάρει τον αγώνα. Πόλη, η νίκη δεν είναι το παν. Καλά τα λέει η προγιαγιά σου. Είναι παραπάνω από το παν. Hey, εγώ δεν είμαι προγιαγιά, αλλά είμαι μια υπέροχη γιαγιά. Και βέβαια είσαι. Και αυτός ο Σνόμπ Σνόμπερσον δεν αξίζει το χρόνο μου. Και γι' αυτό εγώ θα πιλοτάρω το σκάφος της πόλη. Πολύ σωστά. Πρέπει να φύγω. Έχω εισιτήρια για musical. Λέγεται... Ο βασιλιάς των μελανιδιών. Φύγα. Βάζει μια υπάλληλο να πιλοτάρει το σκάφος της και πηγαίνει στο θέατρο. Πώς και δεν το σκέφτηκα. Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Από τότε που ανακάλυψα αυτόν τον χάρτη, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα αυτά τα μέρη. Θέλετε να έρθετε στην περιπέτεια? Ναι! Μισό λεπτό. Πρέπει να ανοίξω την κάμερα. Θέλω να το τραβήξω για το blog. Πάμε, λοιπόν! Μίνι δύναμη! Εντάξει, πώς θα πάμε σε αυτά τα μέρη? Το γράμμα της γιαγιάς έλεγε κάτι για σκούτερ. Πρώτα πρέπει να μπούμε στο χάρτη. Ίσως υπάρχει μια μαγική φράση που πρέπει να πούμε. Hey, τι είναι αυτό? Μοιάζει με... ένα διαβατήριο! Αυτό εννοούσε η γιαγιά όταν είπε με για το διαβατήριο της περιπέτειας. Με αυτό θα εξερευνήσουμε το χάρτη.
Όμως, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε? Αφού για να γίνουμε μικρές λέμε μίνι δύναμη και κρατάμε το μενταγιόν, τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι καθώς κρατάμε το διαβατήριο? Καλή ιδέα, Πόλη! Μίνι ταξίδι! Τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι ενώ θα κρατάμε το διαβατήριο και θα δείχνουμε ένα μέρος στο χάρτη? Ας το δοκιμάσουμε! Να δείξουμε το λάμα! Μίνι ταξίδι! Τα καταφέραμε! Μπήκαμε στον χάρτη! Είμαστε σε ένα μουσικό φεστιβάλ! Ονόματα, παρακαλώ! Πόλη, Λάιλα και Σάνι! Είστε οι επόμενες! Βιαστείτε! Έχετε αργήσει πολύ! Έχουμε αργήσει γιατί? Μα μόλις φτάσαμε! Τα ονόματά σας είναι στη λίστα για να τραγουδήσετε στο φεστιβάλ Λάμα Ράμα! Πώς? Μα πώς μπήκαμε στη λίστα? Η γιαγιά, μάλλον αυτή θα μας έβαλε! Λοιπόν, όπως λέμε και εμείς τα Λάμα, το σόου δεν σταματάει! Ακολουθήστε με! Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμη να τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Δεν πειράζει. Μπορούμε όμως να αυτοσχεδιάσουμε. Υπάρχει ένα τραγούδι που ξέρουμε όλες απ' έξω. Σπίτι τώρα. Νομίζω πως η Σάνι έχει μια ιδέα. Μίνι ταξίδι επιστροφής. Κοιτάξτε αυτή την τέλεια δισκομπάλα που μου έδωσε ο Λάμα Ντάν. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και σε άλλες περιπέτειες με το διαβατήριο. Υπάρχουν τόσα πολλά καινούργια μέρη για εξερεύνηση στο χάρτη. Τα λέμε αργότερα με περισσότερες περιπέτειες. Αντίο! Και πάλι μεγάλο! Τι άλλο να μην κρίνω τώρα? Παλά! Είναι το 15ο πράγμα που μίκρινες. Είσαι σίγουρη ότι πρέπει να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου για βλακίες? Δίκιο έχεις, Άννη. Κινήσαμε γη και ουρανό για να βρούμε το νέο συρρυκνωτή για το μενταγιόν σου και δεν πρέπει να το χαραμίζουμε για να γελά ένα μωρό. Ναι! Ξέχνα το! Μίκρινε τα πάντα! Γρήγορα! Μίνι δύναμη! Τα δύσκολα πέρασαν. Τώρα που έχουμε το συρρυκνωτή, καιρός για σούπερ διασκέδαση με αυτές τις εκπληκτικές δυνάμεις. Μιλώντας για δυνάμεις, ανέλησα τα στοιχεία της μικρής επίδειξής σου εδώ και τα αποτελέσματα είναι... απρόβλεπτα! Να μικρύνω το αμάξι. Πες το και έγινε, αδερφούλη μου. Πόλη, μην ξεχνάς ότι την πρώτη φορά που μικρύναμε δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την επάνωδό μας. Μα τώρα έχει περισσότερες δυνάμεις από πριν. Ναι, και εξάλλου, πόσο καιρό έχει να πάει κάτι στραβά? Μίνι δύναμη! Πόλη! Εντάξει, αυτό δεν πήγε όπως το σχεδίασα, αλλά δεν θα το έλεγα. Σούπερ καταστροφή! Ακριβώς, δεν θα το έλεγα. Σούπερ καταστροφή! Από τεχνικής απόψεως, ο Πάξ είναι κανονικού μεγέθους, αλλά το σπίτι έγινε τσέπης, άρα είναι περισσότερο μικρή καταστροφή! Ναι! Λοιπόν, Πόλη, να σιγουρευτείς ότι θα κοιμηθεί το μεσημέρι και πάρε με αν χρειαστείς οτιδήποτε. Το έχω, μαμά! Μην ανησυχείς! Γεια, γεια! Μην ξεχνάς ότι θα φροντίσεις και την πίτσες! Πίτσες, είναι ώρα να φάμε όλοι μας.
πίνασες, Πάξ? Για άνοιξε ένα μεγάλο στόμα. Α! Πάξ! Έλα τώρα, είναι πεντανόστιμο. Εντάξει, Πάξ, κέρδισες. Πάρε το κουτάλι, αλλά να φας, αλλιώς... Μίνι δύναμη! Μίνι, μίνι! Και πάλι μεγάλη! Δεν έχει άλλο μίνι αν είσαι άτακτος. Μάλλον πρέπει να πας για υπνάκο. Άσε βάλω στο κρεβατάκι σου. Για να δούμε. Πού είναι το αρκουδάκι σου? Έλα, Πάξ. Είναι ώρα για υπνάκο. Θα έχεις πάρα πολύ χρόνο να παίξεις μετά. Κοιμήσου γλυκά. Μα πώς το κάνεις αυτό? Πάκα του τάτα, πάτα. Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να παίξουμε, θα παίξουμε. Τσα! Πρέπει να κοιμηθείς. Η μαμά και ο μπαμπάς θα γυρίσουν σύντομα. Πάτε το παλαιτά, πάτε τα λαού. Πώς και δεν σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το φυλακτό μου για να σε νανουρίσω. Το σπίτι είναι πεντακάθαρο. Νομίζω πως χρειάζομαι κι εγώ έναν υπνάκο. Γλυκιά μου, από ό,τι φαίνεται δεν έκλεισες καλά την πόρτα όταν φύγαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πώς τα πήγες? Όλα καλά. Κοιμάται. Υπέροχα. Θυμήθηκες να ταΐσεις και την πίτσες? Ναι, ναι. Έχει φάει και είναι χαρούμενη. Πίτσες. Πίτσες, πού είσαι? Οχ, όχι, νομίζω πως το έσκασε. Συνεχίζεται. Είναι η Αλιάνα. Απόψε στο θεματικό πάρκο έχει διαγωνισμό τραγουδιού. Ω, Μιτζή, αυτό είναι φανταστικό. Το ξέρω, είναι τρελό που μπορείς και λαμβάνεις μηνύματα από το διάστημα. Λέτε να δηλώσουμε συμμετοχή. Μπορείς να δηλώσεις και εμάς. Ίσως η γιαγιά να το έχει κάνει ήδη. Είστε ήδη στη λίστα. Χαμογελαστή φατσούλα. Ναι! Θα πιάσουν τόπο τα μαθήματα τραγουδιού που έκανα το καλοκαίρι. Μπορούμε να παίξουμε αυτό το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζουμε.
Ώρα να δείξω σε όλους τι αξίζω στα drums. Και εγώ τι αξίζω στην ηλεκτρική κιθάρα. Πάμε λοιπόν! Το θεματικό πάρκο είναι το τέλειο μέρος για να παίξουμε το τραγούδι μας. Μίνι δύναμη! Μίνι ταξίδι! Κορίτσια, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω. Κάτι περίεργο συνέβη και δεν λειτουργεί σωστά ο φωτισμός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς τα φώτα. Κορίτσια, θυμάστε εκείνο τον κήπο με τις κόμπαλες στη χώρα των Λάμα? Δεν θυμάστε που ήταν σαν ένας κανονικός λαχανόκηπος, αλλά φύτρωναν τις κόμπαλες? Α, ναι! Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Έτοιμες, κορίτσια? Βρε καλώστες! Μήπως ήρθατε κι εσείς για την κυπουρική με γκλίτερ? Περίπου. Αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές δισκομπάλες. Ο διαγωνισμός τραγουδιού στο θεματικό πάρκο θα ακυρωθεί αν δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τα φώτα της σκηνής. Θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός! Αποκλείεται! Εμείς τα Λάμα υποστηρίζουμε πολύ τις τέχνες. Πάρτε όσες δισκομπάλες χρειάζεστε! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νταν. Έσωσες την κατάσταση! Ορίστε και ένα ξεχωριστό δωράκι για εσάς! Το λατρεύω! Και πάλι σε ευχαριστούμε! Αυτές είναι ό,τι πρέπει για να φωτίσουμε τη σκηνή! Είστε έτοιμες για μερικά ειδικά εφέ! Ναι! Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνη και η Λάιλα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Όπως βλέπετε, είμαστε έτοιμες για το Halloween. Στολές, καραμέλες, φαντάσματα! Συνήθως πάμε για φάρσα ή κέρασμα με τον Νίκολας, αλλά για κάποιο λόγο είπε ότι δεν μπορεί να έρθει φέτος. Οπότε, σκεφτήκαμε ένα καινούργιο σχέδιο. Να ταξιδέψουμε σε μια τρομακτική μίνι περιπέτεια. Μίνι δύναμη! Λοιπόν, πού θα ταξιδέψουμε? Στο Λούνα Πάρκ. Ζητώ! Ναι! Μίνι ταξίδι! Αυτό το ερυπωμένο Λούνα Πάρκ σίγουρα είναι αρκετά τρομακτικό. Όμως είναι πολύ ωραίο που δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει ουρές! Πάμε! Το είδατε αυτό? Νομίζω πως είδα φάντασμα! Πιστεύω πως έχεις επηρεαστεί από την τρομακτική ατμόσφαιρα. Ας πάμε σε άλλο παιχνίδι. Την είδατε αυτή την κολοκύθα? Ίσως τελικά να μην είμαστε μόνες μας εδώ. Περίεργο. Δεν γίνεται. Είμαστε οι μόνες εδώ αυτή τη στιγμή. Τι ήταν αυτό? Σάνι, είχες δίκιο. Το Λούνα Πάρκ μάλλον είναι στοιχειωμένο. Πολύ τρομακτικό για μένα! Νίκολας! Σας την έφερα! Θυμάσαι πέρυσι που με τρόμαξες εσύ, Πόλη? Φύγε, φύγε, φύγε! Φέτος ήταν σειρά μου να σας τρομάξω! Ωραίο αστείο, Νίκολας. Μας την έφερες. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, επειδή η ιδέα μου ήρθε όταν είδα το blog σου.
Όμως, Νίκολας, πώς ήρθες εδώ? Ξέρεις, μπορεί να βοήθησε λίγο η γιαγιά σου. Μα βέβαια. Χάρη σε αυτήν μπόρεσα να έρθω εδώ νωρίτερα για να στήσω όλες τις παγίδες. Μάλιστα, αυτό ήταν καταπληκτικό. Όμως, τέλειωσε η ώρα για φάρσες και τώρα ήρθε η ώρα για διασκέδαση. Αυτό ήταν το καλύτερο Halloween που πέρασε ποτέ μου! Ναι! Χαρούμενο Halloween σε όλους σας! Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο κανάλι μου για μια ακόμα καινούργια περιπέτεια με το διαβατήριο! Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνι και η Λάιλα. Τώρα που βρήκαμε το μαγικό κουμπί με το αστέρι, ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε το χάρτη. Ποιος θέλει ακόμα μια περιπέτεια με το διαβατήριο? Εγώ! Να ξαναπάμε στη χώρα των Λάμα και να εξερευνήσουμε κι άλλο. Και βέβαια! Μίνι δύναμη! Ναι! Μίνι ταξίδι! Γεια σας! Ευτυχώς ήρθατε πάνω στην ώρα για το σημερινό συνέδριο χειροποίητων κατασκευών. Να σας δείξω τη σκηνή σας. Την σκηνή μας? Ποια σκηνή? Ευχαριστούμε. Με λένε Dan. Σωστά. Ευχαριστούμε, Dan. Όμως δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή για τίποτα. Νομίζω πως όλες μας ξέρουμε ότι και πίσω από αυτή την περιπέτεια κρύβεται η γιαγιά Πόγκετ. Νομίζω θα είναι συναρπαστικό. Το μόνο πρόβλημα είναι... δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα στο συνέδριο. Γρήγορα, Πόλη, σκέψου τα μπλοκ σου. Ποια κατασκευή σου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν έμπνευση? Για να σκεφτώ. Το βρήκα! Μπορούμε να φτιάξουμε χειροποίητα βραχιολάκια φιλίας. Όχι, μάλλον δεν μπορούμε. Δεν έχουμε καθόλου υλικά για να τα φτιάξουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί για να ταξιδέψουμε στο τροπικό κουτί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μουσικές πέτρες από το ποτάμι σαν χάντρες για τα βραχιολάκια. Και μπορούμε να τις δέσουμε με αυτές τις κλωστές που κράτησα σαν ενθύμιο από το βασίλειο του μονόκερου. Πανέξυπνες ιδέες, κορίτσια! Νομίζω πως είμαστε έτοιμες να επιστρέψουμε. Κυρίες, κύριοι και Λάμα, το συνέδριο χειροποίητων κατασκευών ανοίγει τις πόρτες του σε 3, 2, 1! Ουφ, πάνω στην ώρα! Κοιτάξτε ποιες είναι εδώ. Είναι η Αλιάνα και η πριγκίψα Ρέιν. Γεια σας, κορίτσια. Τι καλά που σας συναντήσαμε εδώ. Τι είναι αυτά εδώ? Κλείστε τα μάτια σας και απλώστε τα χέρια σας. Ω, θέλω να το τραβήξω αυτό για το blog μου. Φτιάξαμε βραχιολάκια φιλίας. Για να θυμίζουν στις φίλες μας ότι μπορούν να βασίζονται πάνω μας. Τα λατρεύω! Είναι πολύ όμορφο δώρο. Σας ευχαριστούμε για το χειροποίητο ενθύμιο. Ορίστε, εγώ έφτιαξα αυτό για εσάς. Ευχαριστούμε! Σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε. Το λατρεύουμε! Εντάξει, παιδιά, πρέπει να κλείσω τώρα. Πείτε αντίο! Αντίο! Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για μια ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο.